ήταν όλοι κυνηγημένοι. Σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο μας εξιστορεί πώς κάλεσε ο Κύριος Ιησούς τους πρώτους από αυτούς. Τους βρήκε να ψαρεύουν στη θάλασσα της Γαλιλαίας και τους είπε «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων, ικανούς να ψαρεύετε με τα πνευματικά δίχτυα του κηρύγματος ανθρώπους για τη Βασιλεία των Ουρανών». Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί την εικόνα του ψαρέματος, μια τόσο οικία εικόνα στους μαθητές του, προκειμένου να περιγράψει το έργο που επρόκειτο να τους αναθέσει. Ως έμπειροι ψαράδες εκείνοι, γνώριζαν πότε και πώς να απλώνουν τα δίχτυα και να μαζεύουν να τα επιδιορθώνουν. Ήξεραν καλά επίσης ότι το ψάρεμα θέλει πολύ υπομονή. Όσοι ασχολούνται με το έργο της Ιεραποστολής, πρωτίστως οι επίσκοποι και οι ιερείς, αλλά και οι θεολόγοι και κάθε πιστός που ενδιαφέρεται για τη σωτηρία των αδελφών του, γνωρίζουν ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν κατά κάποιον τρόπο και στην πνευματική αλεία. Στην Ιεραποστολή, στην καθοδήγηση ψυχών, χρειάζεται υπομονή. Θα μιλήσεις για την πίστη, την αλήθεια των Χριστών. Δεν θα σε ακούσουν όλοι, ούτε θα σε ακούσουν αμέσως. Δεν πρέπει όμως να απογοητευτείς. Θα συμβουλεύσεις το παιδί σου, τους οικείους σου, με διάκριση και υπομονή. Με άλλο τρόπο στον ένα, με άλλο στον άλλο. Πάντοτε με πόθο ιερό να οδηγήσεις την κάθε ψυχή στη Βασιλεία του Θεού. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ολοπρόθυμη ανταπόκριση των απλών ψαράδων στο κάλεσμα του Κυρίου. Ο Ιερός Ευαγγελιστής τονίζει με έμφαση ότι ανταποκρίθηκαν αμέσως στη πρόσκληση του Χριστού. Ευθέως αφέντες τα δίκτυα ακολούθησαν αυτό. Δεν είπαν «Κύριε, άφησέ μας να τελειώσουμε πρώτα τις δουλειές μας». Θα τακτοποιήσουμε πρώτα τις οικογενειακές και επαγγελματικές μας εκκρεμότητες και έπειτα θα σε ακολουθήσουμε. Όχι. Δεν ανέβαλαν καθόλου. Ευθέως άφησαν τα δίκτυα και ακολούθησαν τον Κύριο. «Τι αύτην ο Χριστός υπακοήνσει τι παρημών», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τέτοια είναι η υπακοή που θέλει και από μας ο Χριστός. Όταν μας ζητάει να απαρνηθούμε κάποιο πάθος ή αδυναμία μας, όταν μας καλεί να αναλάβουμε κάποιο ιερό έργο, όταν μας μιλάει μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής ενός πνευματικού βιβλίου, ας μην αναβάλουμε. Όλα τα άλλα έργα ας έρθουν δεύτερα. Προηγείται το πρώτο και σπουδαιότερο έργο να υπακούσουμε στη φωνή του Κυρίου. Έτσι ο Κύριος Ιησούς ξεκίνησε να περιοδεύει σε όλη τη Γαλιλαία. Κήρυτε και θαυματουργούσε. Το χαρμόσυνο άγγελμα της πνευματικής βασιλείας του συνοδευόταν από τα θαυμαστά έργα της αγάπης του. Όπου πήγαινε, θεράπευε κάθε είδους ασθένεια και με τα εκπληκτικά αυτά θαύματα που επιτελούσε επιβεβαίωνε την αλήθεια αυτών που δίδασκε. Πολλά θαύματα γίνονται μέσα στην Εκκλησία με τη χάρη του Θεού, προκειμένου να ενισχυθεί η πίστη αυτών που αμφιταλαντεύονται ή να ελκυστούν κάποιες καλοδιάθετες ψυχές απίστων. Και στο βίο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής που εορτάζει σήμερα, αναφέρονται καταπληκτικά θαύματα. Τι φοβερή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι κρεμίστηκαν τα είδωλα με μόνη την προσευχή της Αγίας, αλλά και το ότι διαφυλάχθηκε σώα και αυλαβής μέσα στο καμίνι της φωτιάς ή όταν εξαπέλυσαν εναντίον της άγρια λιοντάρια. Όλα αυτά έγιναν αφορμή πολλοί ειδωλολάτρες να ασπαστούν τη χριστιανική πίστη. Θαύματα όμως δεν αναφέρονται μόνο στην εποχή του Ευαγγελίου ή στους βίους Αγίων των περασμένων αιώνων. Θαύματα γίνονται και σήμερα, αρκεί να έχουμε πίστη και ταπείνωση για να τα διακρίνουμε
και να δοξάζουμε το φιλάνθρωπο Θεό που συνεχίζει να φανερώνει την αγάπη Του μέσα από τις γνωστές και άγνωστες σε μας άπειρες και θαυμαστές ευεργεσίες Του. Αμήν. Προσέλθετε.